Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε μια πολιτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει μέτρα που έχουν περιγραφεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως αναγκαία, όπως η μείωση του αφορολόγητου και των συντάξεων μέσω της επέκτασης του δημοσιονομικού κόφτη έως το 2020, αναμένεται να εκπέμψει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πριν τη σημερινή έναρξη του Euro Working Group. Σταθμό στην ιστορία του Κυπριακού χαρακτήρισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στην ανταλλαγή χαρτών για το εδαφικό χθες στη Γενέβη. Οι πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες βέβαια παραμένουν. Τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων σήμερα στο πλαίσιο της πολυμερούς διάσκεψης. Αγώνα δρόμου ξεκινά ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, προκειμένου να δοθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 οι 95.000 συντάξεις που εκκρεμούν εδώ και 1,5 χρόνο στα σιρτάρια των ασφαλιστικών ταμείων. Με 100 εκατομμύρια ευρώ το μήνα χρηματοδοτεί η κυβέρνηση το νέο υπερταμείο προκειμένου ΕΦΚΑ να αποπληρώσει όλες τις συντάξεις που εκκρεμούν πέρα των 3 μηνών. Ακριβά πληρώνει τον αγαπημένο του Σολομό η λάτρης του συγκεκριμένου ψαριού, καθώς η ζήτησή του τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί. Σύμφωνα με τους Financial Times, όμως φέτος αναμένεται η τιμή του κατά τη διάρκεια του έτους να παραμένει ιδιαίτερα ψηλά, καθώς σοβαρές εξάρσεις θαλάσσιας ψήρας στην Νορβηγία και τη Σκωτία και δηλητηριώδη φύκια στη Χιλή μείωσαν τις προμήθειες του Σολομού κατά 9%. Πάει και Σολομός. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 663,27 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,02%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.